Γεια σας και καλώς ορίσατε σε μία ακόμη παρουσίαση. Σήμερα θα μάθουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα blog στην υπηρεσία blogger.com. Για να φτιάξουμε λοιπόν ένα blog στην υπηρεσία αυτή, πρέπει να διαθέτουμε ένα λογαριασμό Google. Εάν δεν διαθέτουμε, σας έχω από κάτω σε link το άρθρο για το πώς θα φτιάξετε. Αν ήδη έχετε, πατάτε σύνδεση. Και έχουμε πίσω κεντρικό μενού. Στα αριστερά σας θα δείτε την επιλογή νέο ιστολόγιο. Πατάμε εδώ λοιπόν και πρέπει στην αρχή, στον τίτλο, να βάλουμε έναν μοναδικό τίτλο ο οποίος θα ξεχωρίζει. Για παράδειγμα, πρόσεξέ το. Στη διεύθυνση πρέπει να βάλουμε μια διαθέσιμη διεύθυνση η οποία δεν την έχει άλλος και να είναι μοναδική. Όπως μας λέει εδώ, κάνει έλεγχο διαθεσιμότητας και μας λέει ότι αυτή η διεύθυνση δεν είναι διαθέσιμη. Βάζουμε λοιπόν και δύο αριθμούς και αυτή η διεύθυνση είναι διαθέσιμη. Στο πρότυπο λοιπόν παρακάτω μπορούμε να επιλέξουμε κάποια από τα προεπιλεγμένα και αφού επιλέξουμε ένα λοιπόν δημιουργούμε το ιστολόγιο. Μας εμφανίζει λοιπόν πάνω εδώ ότι το ιστολόγιο μας έχει δημιουργηθεί. Πατώντας λοιπόν την έναρξη, θα μπούμε στη σελίδα της ανάρτησης. Από εδώ λοιπόν μπορούμε να κάνουμε και να διαμορφώσουμε το κείμενο το οποίο θα εμφανίζεται στο blog μας. Για να δούμε ένα παράδειγμα λοιπόν του template που έχουμε επιλέξει, βλέπουμε εδώ προβολή ιστολογίου, κάνουμε κλικ αριστερό και μας ανοίγει μια νέα καρτέλα, όπως βλέπετε, με το blog, το οποίο ακόμα βέβαια δεν έχει τίποτα. Κάθε ανάρτηση λοιπόν που θα φτιάχνουμε θα εμφανίζεται εδώ. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα παράδειγμα. Γράφουμε τον τίτλο. Ένα κείμενο. Και πατάμε δημοσίευση. Αφού ολοκληρώθηκε αυτή η δημοσίευση θα μας εμφανίσει να το κάνουμε και δημοσίευση στο Google. Εάν θέλετε το κάνετε κοινή χρήση στους φίλους σας που έχετε στο Google Plus, αν δεν θέλετε όχι. Κάνουμε μια ανανέωση να δούμε τι κάναμε και όπως βλέπουμε μας εμφανίζει το κείμενο που έχουμε γράψει. Στα δεξιά μας έχει από default το ιδιωτικό μας προφίλ, τους followers και το κείμενο που έχουμε γράψει. Για να επεξεργαστούμε λοιπόν μια ανάρτηση, πάμε στην επιλογή αναρτήσεις και πατάμε επεξεργασία. Εδώ λοιπόν μπορούμε να γράψουμε τα κείμενά μας. Αυτή εδώ είναι η γραμματοσειρά. Να κάνουμε bold το κείμενο, πλάγια γραφή, να φτιάξουμε την ανάλογη επικεφαλίδα, το μέγεθος. Τον τρόπο γραφής. Από εδώ που λέει σύνδεσμος μπορούμε να κάνουμε καταχώρηση του link, το οποίο θέλουμε να μας στέλνει, να στέλνει ουσιαστικά το χρήστη σε κάποια άλλη σελίδα. Επιλέγοντας το άνοιγμα του σύνδεσμου σε νέο παράθυρο, στέλνει το χρήστη σε νέο παράθυρο και δεν τον απομακρύνει από τον blog μας, καθώς τον ανοίγει σε μια νέα καρτέλα. Εισχώρηση φωτογραφίας. Από το εικονιδιάκι επιλέγουμε μέσω των αρχείων μια φωτογραφία που θέλουμε από τον υπολογιστή μας. Περιμένουμε να γίνει μεταφόρτωση. Επίσης έχει τις επιλογές από το ιστολόγιο, από Picasa, από τηλέφωνο, από webcam, όπως και από διεύθυνση URL. Επιλέγετε τη φωτογραφία και πατάτε προσθήκη. Πατώντας λοιπόν πάνω στη φωτογραφία, μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος που θέλετε. Το προεπιλεγμένο είναι το μεσαίο. Αν βάλετε μεγάλο, πολύ μεγάλο και το αρχικό μέγεθος, το οποίο δεν μας συμφέρει φυσικά, γιατί δεν θα χωράει στο blog. Επιλέγουμε σύνδεση το μεσαίο μέγεθος, ανάλογα θέλετε εσείς. Αν θέλετε, φαίνεται αριστερά και δεξιά το κείμενο. Πάμε ένα παράδειγμα. Πατάμε ενημέρωση.
Μπαίνουμε πάλι στο πρόσεξέ το. Πατάμε Enter. Και να η φωτογραφία μας. Επίσης, μπορούμε να δούμε παρακάτω εδώ, στα δεξιά, αν θέλουμε να εμφανίζεται η τοποθεσία που γίνεται η γνωστοποίηση του άρθρου, κάποιες επιλογές όσον αφορά τα σχόλια, τη λειτουργία σύνθεσης και της αλλαγής γραμμής και υπόλοιπες επιλογές γραμματοσειράς. Από εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε το Google Plus. Μας εμφανίζει το προφίλ και τρόπους για να βελτιώσουμε το ιστολόγιο με το Google Plus. Και πάμε στη διάταξη. Και μπαίνουμε στη διάταξη του θέματος που έχουμε επιλέξει. Στα δεξιά έχουμε τις πληροφορίες στην αρχαιοθήκη και την αρχαιοθήκη του ιστολογίου. Τις βλέπουμε εδώ, πληροφορίες και αρχαιοθήκη. Επιλέγουμε τη σειρά με το που θέλουμε να κάνουμε μία τροποποίηση, όπως επίσης και πατώντας επεξεργασία σε κάθε θέμα, σε κάθε widget ουσιαστικά, μπορούμε να κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Αν θέλουμε να προσθέσουμε ένα νέο gadget, πατάμε δεξιά, προσθήκη gadget. Και μας έχει εδώ πάρα πολλά γκατζετάκια για να φτιάξουμε το προσωπικό μας blog όπως θέλουμε εμείς, με πολλές επιλογές. Αυτά είναι τα βασικά, από εδώ μπορείτε να επιλέξετε κάποια περισσότερα που έχει, όπως και προσθήκη του δικού σας με κάποιο κώδικα. Υπάρχουν κάποιες ιστοσελίδες οι οποίες έχουν πάρα πολλά είδη από gadgets, τα οποία μπορείτε να δημιουργήσετε και widgets και να τα προσθέσετε στο δικό σας blog. Όπως βλέπουμε εδώ, μπορείτε να προσθέσετε gadget και σε άλλα θέματα. Μπορείτε να μεταφέρετε τις πληροφορίες εδώ ή να βάλετε την αρχαιοθήκη του ιστολογίου πιο πάνω. Πατάτε αποθήκευση διάταξης. Πάμε να δούμε τι κάναμε. Και όπως βλέπουμε, έχει μεταφερθεί η αρχαιοθήκη ιστολογίου πάνω και οι πληροφορίες κάτω. Βέβαια δεν είναι ωραία σαν διάταξη, απλά σας δείχνω πώς μπορείτε να μεταφέρετε κάποια gadgets, τα οποία προφανώς σε άλλη περίπτωση μπορεί εκεί να ταιριάζουν. Στα στατιστικά, σας εμφανίζει τις προβολές των σελίδων που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα, τις πηγές επισκεψιμότητας. Είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να μπορείτε να κάνετε επισκόπηση των επισκέψεων και ποιοι χρήστες βλέπουν το blog σας. Στα κέρδη μπορεί να ρυθμίσετε το Google AdSense για να μπορείτε να κερδίσετε κάποια χρήματα από διαφημίσεις ανάλογα φυσικά και με την επισκεψιμότητα της σελίδας σας, του blog σας δηλαδή, της σελίδας σας. Και εδώ σας εμφανίζει το κεντρικό μενού στην επισκόπηση, τις ενημερώσεις σχετικά με τα σχόλια, τις προβολές του σελίδων, τις αναρτήσεις και τους αναγνώστες, όπως μπορείτε να ρυθμίσετε και τον blogger για κινητά. Αυτές είναι οι βασικές επιλογές που μπορείτε να κάνετε για να φτιάξετε ένα απλό blog. Και για αρχάριους είναι μια πολύ καλή λύση για να ξεκινήσουν και να δημοσιεύουν τα θέματά τους, τις σκέψεις τους στο ίντερνετ μέσω μιας δωρεάν υπηρεσίας εύκολα και απλά. Θα δούμε σε άλλο βίντεο πιο προχωρημένα πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο περίπλοκο blog, πιο εντυπωσιακό, για να ξεχωρίσουμε από τους υπόλοιπους. Είμαι ο Γεώργιος Χατζηθεοδοσίου για το πρόσεξετο.gr. Για οποιαδήποτε απορία έχετε, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι. Αν θέλετε, μπείτε και στην ιστοσελίδα του Πρόσεξέ το και δείτε τις επιλογές που θα έχετε για να γίνετε VIP μέλος. Γεια σας!